Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της iRed.gr. Όπως είπαμε και στο κείμενο που ίσως διαβάσατε, θα σας δείξουμε έναν συνοπτικό αλλά κατανοητό οδηγό για το πώς να κάνετε εγγραφές πολυκάναλες με τον GarageBand για iOS και κυρίως σε iPad, αυτό λόγω του ότι είναι πιο μεγάλη η οθόνη. Οι διαφορές είναι ανύπαρκτες μεταξύ iPad και iPhone ή iPod Touch. Έχουμε ανοίξει λοιπόν τον GarageBand και πατάμε το συν και επιλέγουμε δημιουργία νέου τραγουδιού. Αμέσως μας ανοίγει το παράθυρο με τα όργανα και η συμβουλή μου είναι, όπως και μόνο το GarageBand δείχνει, να επιλέξουμε πρώτα τα drums, γιατί είναι πιο εύκολο να φτιάξουμε το ρυθμό πρώτα και μετά να τον ακολουθούμε με οποιοδήποτε όργανο, από ότι να ακολουθούμε το μετρονόμο. Τα drums είναι πολύ καλύτερα για να τα ακολουθούμε. Όπως είχαμε πει, υπάρχουν δύο ειδών drums, τα κανονικά drums που εμφανίζεται ένα drum set και μπορούμε να παίξουμε με τα χέρια, αφού επιλέξουμε βέβαια ποιο kit θέλουμε από drums. Όπως βλέπετε, έχει το Classic Studio, το Vintage, Live Rock και κάποια επίσης ηλεκτρονικά. Όλα είναι πολύ ωραία, πολύ ποιοτικά και εμείς διαλέγουμε ποιο μας αρέσει περισσότερο στον ήχο. Ένας άλλος τρόπος, πιο εύκολος για αυτούς που δεν έχουν όρεξη να παίζουν drums, είναι αντί να επιλέξουμε drums, να επιλέξουμε τα smart drums, τα έξυπνα drums, όπου εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο. Σαν και αυτό εδώ, επιλέγουμε πάλι ποιο kit θέλουμε, ας πούμε το Classic Studio Kit, και διαλέγουμε ή μπορούμε καταρχάς να πατήσουμε το ζάρι και να επιλέξει μόνο του κάποιο ρυθμό και να τον ακούμε, ή μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποια κομμάτια του kit θέλουμε να παίζουν και αναλόγως που θα τα βάλουμε θα παίζουν και θα ακούγονται αντίστοιχα. Πριν προχωρήσουμε, θέλω εδώ να πω, από εδώ ανοίγουμε και κλείνουμε το παίξιμο του drums. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πατώντας εδώ, όπως έχουμε πει, το κλειδί επάνω δεξιά, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις για το τραγούδι. Προβάδισμα εννοεί ότι όταν αρχίσουμε να γράφουμε θα μας δώσει ένα μέτρο χάρη, ας το πούμε, που θα παίξει λίγο για να ετοιμαστούμε και μετά θα ξεκινήσει η εγγραφή. Πάντα το έχουμε ενεργοποιημένο για καλύτερα αποτελέσματα. Εάν το κλείσουμε, θα ξεκινήσει αυτόματα η εγγραφή μαζί με εμάς και εκεί μπορεί να χάσουμε το μέτρο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να είναι ανοιχτό. Όπως βλέπετε, εδώ είναι ο ήχος μετρονόμου από κάτω που λέει ξυλόφωνο. Μπορούμε να επιλέξουμε τι ήχο μετρονόμου θέλουμε. Εάν για κάποιο λόγο δεν βάλουμε drums, είναι απαραίτητος ο μετρονόμος για να κρατάμε το ρυθμό. Πιο κάτω είναι το tempo, δηλαδή ο ρυθμός, η ταχύτητα του κομματιού είναι στο 110 εξορισμού. Μπορούμε να το αλλάξουμε, όπως καταλαβαίνετε, σε περισσότερο λιγότερο, πατώντας τα βελάκια που βλέπετε εδώ. Ύστερα υπάρχει η τονικότητα του κομματιού. Ορίζουμε σε ποια τονικότητα παίζουμε το κομμάτι μας. Ας πούμε, εξορισμού βλέπετε ότι είναι σε ντο μίζωνα. Μπορούμε να επιλέξουμε όλα όσα εμφανίζονται εδώ, μίζωνα, ελάσσονα και όλες τις νότες που υπάρχουν για να βάλουμε την κεντρική τονικότητα του κομματιού. Το μέτρο. Οι δυνατότητες είναι για 4 τέταρτα, 3 τέταρτα και 6 όγδοα, τα πιο συνήθη μέτρα. Και μετά, στο σταδιακό σβήσιμο, επιλέγουμε αν θέλουμε να κάνει το λεγόμενο fade out, το συγκεκριμένο μέτρο του κομματιού μας. Εκτέλεση στο παρασκήνιο σημαίνει ότι όταν για κάποιο λόγο κλείσουμε τον GarageBand πατώντας το κεντρικό πλήκτρο του iPad, η μουσική θα συνεχίσει να παίζει. Και η ενεργοποίηση, η χρήση εφαρμογών μουσικής, λέει από κάτω, ενεργοποιήστε τη για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του GarageBand και λοιπά. Αυτά είναι πράγματα που θα τα δείτε και μόνοι σας. Το AirPlay Bluetooth είναι ανενεργό. Ο λόγος που είναι ανενεργό το Bluetooth, ώστε να μην ακούμε, ας πούμε, από Bluetooth ακουστικά ή Bluetooth ηχεία, είναι γιατί αν παίζουμε με ένα synthesizer, τότε υπάρχει το λεγόμενο lag, καθυστέρηση, και μάλιστα αν πατήσουμε να ενεργοποιηθεί, μας ειδοποιεί. Θα δείτε. Η είσοδος ήχου είναι απενεργοποιημένη,
Μπορεί να παρατηρήσετε μια καθυστέρηση κατά την αναπαραγωγή οργάνων αφής. Αν λοιπόν θελήσουμε να παίξουμε με ένα synthesizer, όντως το έχω δει και εγώ, υπάρχει μια καθυστέρηση και δεν μπορούμε να παίξουμε πολύ άνετα, με αποτέλεσμα να χάνουμε το μέτρο. Οπότε πρέπει ακουστικά, κανονικά ακουστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάνουμε εγγραφή ή να έχουμε συνδέσει κανονικά ηχεία. Ή ακόμη και να ακούμε από το ηχείο του iPad. Συνεδρία jam είναι για να συνδεθούμε μέσω δικτύου με άλλους μουσικούς και να παίξουμε μαζί τους. Αυτά. Μετά, πατώντας εδώ το διπλανό πλήκτρο, εμφανίζεται η ρύθμιση του συγκεκριμένου καναλιού που έχουμε επιλέξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει τα drums. Στο κανάλι των drums λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε την ένταση του κομματιού. Solo σημαίνει αν θέλουμε να το ακούμε μόνο του, για κάποιο λόγο, για να δούμε πώς παίζει. Εάν παίζει μαζί με άλλα όργανα, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε και θέλουμε να απογνώσουμε ένα κανάλι, τότε πατάμε το solo. Θα το δούμε και αλλού αυτό. Η μετατόπιση έχει να κάνει με το panning το λεγόμενο, δεξιά ή αριστερά. Τα drums πάντα πρέπει να είναι στο κέντρο γιατί είναι στερεοφωνικά. Επίπεδο ηχούς είναι το λεγόμενο reverb. Επίπεδο αντίχησης είναι το λεγόμενο delay ή echo. Και από εκεί και πέρα κάποια άλλα εφέ. Να, εδώ πέρα λέει ηχό, αντίχηση, προεπιλογή κλπ. Αυτά ο καθένας τα πειραματίζεται μόνος του. Δίπλα είναι το πλήκτρο του μετρονόμου που είναι σε μπλε, είναι ενεργοποιημένο, το απενεργοποιούμε, δεν είναι απαραίτητο εφόσον θα παίξουμε drums έτσι κι αλλιώς. Και τελικά ξεκινάμε και πατάμε με τα drums που έχουμε επιλέξει εγγραφή και βλέπετε ότι αρχίζει να κινείται και να γεμίζει αυτή η μπάρα επάνω, η οποία μόλις θα φτάσει στο τέρμα της θα σταματήσει η εγγραφή αυτόματα και θα ακούσουμε αυτό που παίζαμε. Έχει λοιπόν, βλέπετε, παίζει αυτόματα μόνο του. Το σταματάμε, το γυρνάμε πίσω, πάμε σε κάποιο σημείο αν θέλουμε και άλλα τέτοια. Βλέπετε λοιπόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο γράψαμε ένα κομμάτι του ρυθμού με drums. Μάλιστα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε εδώ που είμαστε, πατάμε το, όπως είπαμε, το ακριανό, το συν. Βλέπετε, ήδη υπάρχει η ενότητα α που λέει 8 μέτρα. Μπορούμε να πατήσουμε διπλότυπο ώστε να την αντιγράψουμε, αν θέλουμε το ίδιο. Η προσθήκη ώστε να γράψουμε μια καινούρια και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε και πόσα μέτρα θα έχει. Είπαμε ότι εξ ορισμού πηγαίνει στα 8. Αλλά μπορούμε να βάλουμε περισσότερα, λιγότερα, ό,τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα είπαμε τελειώσαμε ας πούμε την εγγραφή σε αυτό το τμήμα. Πατάμε το πλήκτρο που μοιάζει δίπλα στο... Στο rewind υπάρχουν δύο μικρά πλήκτρα, το ένα είναι μπλε, το άλλο είναι άσπρο, μοιάζουν με ένα πλέγμα κατά κάποιο τρόπο. Μόλις πατήσουμε αυτό που είναι άσπρο θα δείτε ότι επιστρέφουμε στο κεντρικό παράθυρο του GarageBand, ήδη υπάρχουν τα drums, έχουν γραφθεί και μάλιστα εάν τραβήξουμε αυτό το παραθυράκι το μικρό στα αριστερά, ανοίγει περισσότερο και εδώ πέρα έχουμε κάποιες επιλογές. Καταρχάς είναι το volume του συγκεκριμένου καναλιού, το οποίο το ελέγχουμε όσο θέλουμε. Είναι πάλι τα ακουστικά, είναι το αντίστοιχο solo που μιλήσαμε πιο πριν. Αν πατήσουμε τα ακουστικά γίνεται solo το συγκεκριμένο κανάλι και ακούγεται μόνο του. Και το μεγαφωνάκι διαγραμμένο σημαίνει mute, δηλαδή σίγαση, και σταματάμε έτσι να μην παίζει κάποιο συγκεκριμένο κανάλι. Πατώντας το συν που είναι κάτω, επιλέγουμε ένα καινούριο όργανο. Βλέπετε τα όργανα που είχαμε μιλήσει, το audio recorder είναι για μικρόφωνο και όχι μόνο, οι ενισχυτές κιθάρας, τα απλά drums, το keyboard. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε εφαρμογές ήχου εντός εφαρμογής, που αν το πατήσουμε, βλέπετε εδώ, βλέπει το GarageBand, βλέπει τις άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που έχουμε ήδη εγκατεστημένες στο iPad μας και μπορούμε να τις καλέσουμε. Εδώ είναι τα όργανα, από εδώ είναι τα εφέ. Μπορούμε να καλέσουμε κάποια από αυτές ως plugin για να τη χρησιμοποιήσουμε να γράψουμε σε κάποιο κανάλι του GarageBand. Στα εφέ υπάρχουν διάφορα εφέ, κυρίως για κιθάρες αλλά όχι μόνο, ακόμη και για φωνές και για ό,τι άλλο θέλουμε. Στα όργανα υπάρχουν διάφορα όργανα, τα οποία, όπως βλέπετε, εγώ έχω εδώ πέρα διάφορα, χρησιμεύουν σε διάφορες εγγραφές που θα χρειαστούμε, ανάλογα με το τι παίζουμε και τι χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, επιλέγοντας για παράδειγμα το Drum Jam, το οποίο είναι μια εφαρμογή για κρουστά,
αφιερωμένη ειδικά στα κρουστά, εξαιρετικής ποιότητας πραγματικά, φτιαγμένη από επαγγελματία των κρουστών, έναν από τους καλύτερους στον κόσμο. Ανοίγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το βλέπετε, και θα δείτε, εδώ έχει, μοιάζει πολύ με το παράθυρο των drums που είδαμε ήδη στον GarageBand. Κατά τον παρόμοιον τρόπο, επιλέγουμε τα κρουστά που θέλουμε να παίξουν και παίζουμε. Και αν πατήσουμε εδώ το εικονίδιο στη μέση που μοιάζει με το εικονίδιο του GarageBand, γυρίζουμε πίσω στον GarageBand. Βλέπετε τώρα ότι πάνω αριστερά υπάρχει αυτό το σαν καλώδιο, η άκρη καλωδίου, και εδώ είναι αυτό το Interrupt Audio, η εφαρμογή εντός εφαρμογής που αν πατήσουμε μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε, να πάρουμε κάποια άλλη εφαρμογή, έτσι, ή κάποιο εφέ. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές εδώ. Κανάλι λέει στερεοφωνική εγγραφή. Πάντα γίνονται στερεοφωνικές αυτού του είδους οι εγγραφές. Παρακολούθηση σημαίνει να το ακούμε μέσα από τον GarageBand, πάντα ενεργοποιημένο. Πύλη θορύβου είναι το λεγόμενο noise gate, όπου το ενεργοποιούμε κυρίως αν σε κάποια κιθάρα γράφουμε απ' έξω και υπάρχει θόρυβος του ενισχυτή, το γνωστό ζζ που κάνει ο ενισχυτής και θέλουμε να το ελαττώσουμε. Αν το πατήσουμε, ρυθμίζουμε την πύλη θορύβου όσο θέλουμε με αυτό το σύρτη. Επιστρέφουμε λοιπόν και εφόσον επιλέξουμε έγγραφη, θα γραφτεί και εδώ πέρα μαζί με τα drums που παίζουν ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο pattern, μοτίβο, το οποίο έχουμε επιλέξει στο Drum Jam και θα γραφτεί και αυτό στο δικό του κανάλι. Περιμένουμε να τελειώσει, μόλις τελειώσει, είμαστε έτοιμοι, τελείωσε. Γυρίζουμε λοιπόν, υπόψη ότι πατώντας ξανά το εικονίδιο του Drum Jam, μεταφερόμαστε πάλι στο Drum Jam για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, έτσι. Και μπορούμε να επιλέξουμε να ελέγχουμε τον GarageBand από τα μικρά εικονίδια που είναι κάτω από το εικονίδιο του GarageBand. Το ένα είναι Record, το άλλο είναι Play, το άλλο Rewind. Τα βλέπετε αριστερά. Λοιπόν, έχουμε όλες τις δυνατότητες, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά δεν μπορώ να τα καλύψω όλα αυτή τη στιγμή. Τελικώς, γυρίζουμε στο αρχικό παράθυρο και βλέπουμε άλλο ένα κανάλι έχει προσθεθεί με την εγγραφή του. Και προσέξτε, η εγγραφή του Drum Jam είναι audio εγγραφή. Αυτό το μπλε που βλέπετε είναι για audio εγγραφές, ενώ όταν βλέπετε πράσινο είναι MIDI εγγραφές. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ο τρόπος εγγραφής. Είχαμε πει κάτι για το εικονίδιο που μοιάζει με ωμέγα δίπλα στο μετρονόμο, που άμα το πατήσουμε εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο υπάρχουν τρεις καρτέλες, υπάρχουν τα λεγόμενα Apple Loops, οι λούπες της Apple, που μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από αυτές και να την ακούσουμε πατώντας επάνω. Βλέπετε, επέλεξα το Afghanistan Sounder Hub 05 κάτω-κάτω και τώρα παίζει. Βλέπετε που κουνιούνται τα ισοσταθμιστές. Επιλέγω το πόσο δυνατά θα το ακούω και βέβαια άμα θέλω το παίρνω και το ρίχνω μέσα στην εγγραφή μου. Δημιουργήθηκε αυτόματα ένα καινούριο κανάλι. Βλέπετε ότι είναι ήδη σε λούπα αυτό. Βλέπετε τα σημεία σύνδεσης. Και από ένα σημείο μετά είναι γκρι, που μας δηλώνει ότι είναι λούπα. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι μπορούμε, επιλέγοντας, βλέπετε, να μεγαλώσουμε, να μικρύνουμε ένα κομμάτι όσο θέλουμε εμείς. Ξαναπάμε στο Apple Loops, μάλλον στο παράθυρο αυτό, και βλέπετε υπάρχουν μετά αρχεία ήχου που μπορεί να έχουμε εμείς φορτώσει μέσα, τα βλέπετε, που μπορούμε να τα προσθέσουμε και με τον ίδιο τρόπο, ή η μουσική από το iTunes, από τη βιβλιοθήκη iTunes που έχουμε, που πάλι μπορούμε να επιλέξουμε, πατάμε τραγούδια ή βρίσκουμε κάποιο κομμάτι, το επιλέγουμε και το προσθέτουμε με τον ίδιο τρόπο που προσθέσαμε τη λούπα πριν. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η εγγραφή που γίνεται και ο τρόπος εγγραφής με τον GarageBand. Εάν προσθέσουμε μια καινούργια ενότητα, είπαμε, πατάω ένα διπλότυπο και μου την αντιγράφει. Βλέπετε τώρα έχουμε ενότητα Α και Β. Αν πατήσω όλες οι ενότητες, εμφανίζονται και δύο μαζί, τις βλέπετε τώρα. Εάν θέλω προσθέτω και πατάω προσθήκη, προστίθεται μια καινούρια. Ας πούμε ότι δεν θέλω 8 μέτρα, αλλά θέλω 4. Και να η καινούρια μου ανοίγει μόνη της, εφόσον επέλεξα μόνο αυτήν, για να κάνω εγγραφή σε αυτήν. Πατάω τα συγκεκριμένα όργανα που θέλω. Μόλις πατήσω το record, αυτομάτως θα γυρίσει
στο τμήμα οργάνου και θα αρχίσει και να γράφει μάλιστα εάν έχω επιλέξει κάτι. Μπορώ πάντοτε να το σταματήσω, να πατήσω undo για να φύγει ή πατάμε και κρατάμε και θα δούμε ότι έχω δυνατότητα και redo. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο για την ώρα. Πιστεύω να σας βοηθήσαμε να πάρετε μια γεύση από τις δυνατότητες ενός προγράμματος το οποίο πραγματικά όσο το εξερευνείτε θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και μάλιστα έχει δυνατότητες που δεν υπάρχουν ούτε στα μεγάλα computers. Ειδικά αυτή η σύνδεση με plugins ώστε να φέρνεις άλλες εφαρμογές τρίτων για να γράφεις μέσα στο GarageBand είναι πραγματικά πολύ σπουδαία κατά τη γνώμη μου. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνήθως τόσο εύκολα και άνετα, δεν δουλεύεται ποτέ στα μεγάλα προγράμματα των μεγάλων computers. Αυτά και ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Γεια σας!